Καλησπέρα σας. Μέσα από δύο διαδικτυακούς διάβλους, Μαρία Μαραγκού και η γειτονιά μας, θα μιλήσουμε σήμερα για μια παρερμηνία πάνω στον Ερμήτο Τρισμέγιστο, στο θέμα της ελληνικής γλώσσας. Ακριβώς. Μαρία, καλησπέρα. Ναι, έχουμε δουλειά εδώ, γιατί πολλοί άνθρωποι διαβάζοντας τον Ερμήτο Τρισμέγιστο παρερμηνεύουν κάποια θέματα που έχουν σχέση με την ελληνική γλώσσα. Και επειδή εμείς είμαστε στις επάλξεις του αγώνος, υπεράσπισης και ανάδειξης της ελληνικής γλώσσας ως διασημαντικού κώδικα, δεν μπορούμε να αφήνουμε τέτοιες παραρμηνίες όταν τέλος πάντων υποπέσουν στην αντίληψή μας. Και μάλιστα είναι και κακοπροαίρετες. Ναι, το θέμα είναι ότι πολλοί είναι κακοπροαίρετοι. Εμείς πρέπει να τα βάλουμε τα πράγματα σε θέση τους, όπως στο κανάλι μας έχουμε επανειλημμένως υπερασπιστεί και αποκαταστήσει την φήμη των ηρώων μας. Δεν μπορεί οι ηρωές μας να βγαίνουν ομοφιλόφιλοι, ας πούμε, ο Πάτροκλος με τον Αχιλλέα, παραδείγματος χάρη. Πρέπει να αποδείξουμε τις ανακρίβειες αυτές, γιατί κάποιος πρέπει να υπερασπιστεί την παράδοσή μας. Πώς θα γίνει τώρα? Έτσι λοιπόν, επειδή υπέπεσε στην αντίληψή μου κάποιο βίντεο που μου το είπε μια φίλη να το δω, δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί ο άνθρωπος μπορεί όντως, αυτός που μίλαγε σε αυτό το βίντεο, να μην έχει καταλάβει καλά, να το είδε επιφανειακά το κομμάτι αυτό, το απόσπασμα από τον Ερμήτο Τρισμέγιστο που μιλάει για την ελληνική γλώσσα σε σχέση με την Αιγυπτιακή, και θα πούμε λίγα πράγματα για να μπει ο κόσμος βαθιά στο νόημα το τι είναι ερμητικά κείμενα και Ερμής Τρισμέγιστος. Όχι πολλά, γιατί θα μπορεί οποιοσδήποτε ψάξει να τα βρει σε μια Wikipedia ή οτιδήποτε. Εγώ όμως θα πάρω αυτά τα στοιχεία που θα με βοηθήσουν να αποδείξω την ανακρίβεια αυτών που άκουσα σχετικά με την ελληνική γλώσσα. Καταρχήν, τι είναι αυτός ο Ερμής ο Τρισμέγιστος? Πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό αφορά την Αιγυπτιακή θρησκεία. Είναι δηλαδή κάποια κείμενα αρχαιότατα της Αιγυπτιακής θρησκείας, που όταν οι Έλληνες πήγαν εκεί με τους Πτολεμαίους, μετά τον Αλέξανδρο, και μάλιστα πήγανε και στην πόλη που έδρασε ο Ερμής ο Τρισμέγιστος και ονομάζεται Ερμούπολης, τιμή Σένεκεν, η Μεγίστη, Ερμούπολης η Μεγίστη, θέλησαν να τα μεταφράσουν αυτά τα κείμενα, γιατί υπάρχουν και πολλά κοινά με τα ελληνικά, και υπήρχε και μια τάση συγκριτιστική. Δηλαδή, όταν οι Έλληνες με τους Αιγυπτίους καταρχήν είναι φίλοι λαοί, αδέλφια. Και ξέρουμε πάρα πολύ, πολλοί φιλόσοφοι πηγαίνανε από τα ιερατεία των Αιγυπτίων, ο ίδιος ο Πυθαγόρας κτλ. Μα αυτά ήταν το ίδιο πράγμα. Να θυμίσω αυτό που λέει στον Τίμεο ο Πλάτων, που παρουσιάζει το Σόλωνα, να έχει πάει στον ιερέα των Αιγυπτίων και να του λέει ο ιερέας: «Έλληνες αεί παιδες εστέ, είσαστε πάντα παιδιά οι Έλληνες, και πόσο χαίρομαι», λέει, «που σε βλέπω», γιατί λέει, «εμείς», λέει, «9.000 χρόνια έχουμε αυτή την θρησκεία εδώ και την παράδοση, και εσείς 1.000 χρόνια πριν από εμάς ήρθατε και μας τα δώσατε». Ξεκάθαρα, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, εκτός αν αμφισβητείται ο Τίμεος και ο Πλάτων, που δεν το αμφισβητεί κανένας. Έτσι να λέμε, δεν υποτιμάμε με κανένα τρόπο τον ελληνικό πολιτισμό σε σχέση με τον Αιγυπτιακό. Είναι αδελφοί πολιτισμοί αυτοί. Όσον αφορά τον Ερμή, τον είπανε οι Έλληνες Ερμή. Ο Αιγυπτιακός θεός, ο αντίστοιχος, είναι ο Θόθ, θήτα, ωμέγα, θήτα. Μάλιστα, τη λέξη Τρισμέγιστος την βρήκανε σε ένα όστρακο του 2ου αιώνα π.Χ. από το ιερατείο εκεί πέρα των Αιγυπτίων, που το είχε γράψει ο ιερέας του Θόθ, Θόθ είναι ο Ερμής, που ήταν αυτός ο ναός αφιερωμένος στο Θόθ, και τον έλεγε εκεί σε αυτό το όστρακο Θόθ Τρισμέγιστο. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη Τρισμέγιστος? Ναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Αυτή τη βρήκα πληροφοριακά όταν διάβασα μια εισαγωγή για τον Ερμή τον Τρισμέγιστο από τον Κάκτο.
Και η φιλολογική ομάδα του Κάκτου, τέλος πάντων, έχει αναφέρει αυτή την πληροφορία ότι μεταγενέστερα Έλληνες, όχι Έλληνες, συγγνώμη, χριστιανοί συγγραφείς που μιλάγανε για αυτά τα κείμενα, αναφέρανε ότι ο ίδιος ο Ερμής, αυτός ο Τρισμέγιστος, μίλησε για 3 μετενσαρκώσεις του. Επομένως, δεν πρόκειται για Θεό, πρόκειται για έναν, αυτό που λέμε στην παράδοσή μας, κατά σχέση δαίμονα, δηλαδή έναν άνθρωπο που θεώνεται και μετά παίρνει αποστολή ως θεάνθρωπος να ξανακατέβει κάτω και ως φορέας του λόγου. Και αυτός ειδικά, επειδή στην Αιγυπτιακή παράδοση είναι ο Θεός ο ψυχοπομπός και ο Θεός της σοφίας και του λόγου, τον ταυτίσανε οι Έλληνες με τον Ερμή, γιατί ψυχοπομπός είναι ο Ερμής εμάς και ο Θεός του λόγου. Και όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, υπήρχε μια συγκριτιστική τάση, δηλαδή λέγανε, α, η Ισής είναι σαν τη δικιά μας Δήμητρα. Τι λένε οι Αιγύπτιοι αυτό, α, και εμείς λέμε για τη Δήμητρα, αυτά μοιάζουν. Ο Όσιρις είναι ο δικός μας Διόνυσος. Μάλιστα, μιλάει και ο Πολέμων, ο περιηγητής, ο οποίος είναι πριν από τον Παυσανία και έχει πάρει πολλά ο Παυσανίας από τον Πολέμωνα, όταν πήγε στο ιερατείο των Αιγυπτίων, άκουσε σε μυστήρια που συμμετείχε αυτός, να λένε τον Όσιρι Ύσιρι, με ύψιλον. Και από εκεί είναι, και ο Ιης, που λέμε εμείς, η ψιλονίτα, που σημαίνει αυτός που βρέχει, γιατί το ρήμα Ιος σημαίνει βρέχω, που είναι ο Διόνυσος. Και πάρα πολύ, ο Ύσιρις λοιπόν ταυτίζεται με τον Ιην Διόνυσο. Να μην σας τα πω λόγω, υπήρχε αυτή η τάση να συγκρίνουν τους Αιγύπτιους θεούς με τους Έλληνες θεούς και έτσι έχουμε να λένε οι Έλληνες τώρα τον Θοφ, Ερμή, γιατί έμοιαζε πάρα πολύ η ποιότητά του με τον Ερμή της δικιάς μας παράδοσης. Έτσι λοιπόν ενδιαφέρθηκαν οι Πτολεμαίοι να μεταφράσουν στην ελληνική γλώσσα, γιατί η ελληνική επικράτεια, όπως καταλαβαίνετε, μετά τον Αλέξανδρο, όπως είναι τώρα τα αγγλικά σε όλο τον κόσμο, τότε ήταν τα ελληνικά. Εξού και η μετάφραση της βίβλου στα ελληνικά, ψευδομήκοντα κτλ. Κάτι ανάλογο λοιπόν θέλησαν οι Πτολεμαίοι να κάνουν με τον Ερμή τον Τρισμέγιστο, δηλαδή την παράδοση αυτή. Λέγεται λοιπόν, για να απαντήσω να μην το ξεχάσω, το Τρισμέγιστος από τις 3 μετενσαρκώσεις του, που ήταν μεγάλο το έργο του. Οπότε τη μία λέει, αναφέρεται ως Θοθ ή Ερμής, την άλλη ως Τατ που είναι ο γιος του Ερμού. Εμάς ξέρετε ποιος είναι στην παράδοσή μας ο γιος του Ερμού? Ο Πάνας. Και λέγεται και Ερμόπαν. Αυτά τα λέει στον κρατήλο Σωκράτης. Και μάλιστα η διφυής του κατάσταση, από κάτω τραγόμορφος, από πάνω ανθρωπόμορφος, δηλώνει τον ψευδή και αληθή λόγο κατά Σωκράτη στον κρατήλο. Μια που είπαμε τώρα για τον γιο του Ερμού. Και η τρίτη μετενσάρκωση ήταν ως αγαθοβέμων. Αυτά τα έχουμε από κείμενα χριστιανών συγγραφέων που αναφέρονται σε αυτά τα ερμητικά κείμενα. Τώρα, αυτά που γράφονται στα ερμητικά κείμενα, όπως σας έχω εδώ, σε αυτή την πρώτη, στο πρώτο αφισάκι μας εδώ, που δείχνουμε μία εικόνα από την Αναγέννηση, μια γραβούρα ας πούμε, ναι, που δείχνει τον Ερμή τον Τρισμέγιστο με τα 2 φώτα, τον ήλιο και τη σελήνη. Γιατί τα ερμητικά κείμενα ασχολιόντουσαν πολύ και με αστρολογία. Αυτό θα το πούμε τώρα. Εδώ δεξιά λοιπόν σας έχω. Κυρίως τι περιλαμβάνουν τα ερμητικά κείμενα? Περιλαμβάνουν φιλοσοφικά κείμενα που μοιάζουν πάρα πολύ με την ελληνική παράδοση του Πυθαγόρα, του Πλάτωνα, του Νεοπλατωνισμού, πάρα πολύ. Και μια άλλη κατηγορία ερμητικών κειμένων, τα λέμε ερμητικά γιατί είναι ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, είναι αυτά τα οποία ασχολιόντουσαν με μαγεία, με αστρολογία και αποκρυφισμό. Δηλαδή αυτά δεν μπορούσαν να τα ξέρουν και να τα εφαρμόζουν όλοι. Ωστόσο, πολλοί κόσμος από το Δήμο, γι' αυτό λέω και δημόδη τεχνικά, χρησιμοποιούσαν τις τεχνικές αυτές της μαγείας για να κάνουν μάγια.
θα πάω εκεί στην Αραπιά που μου έχουν μιλήσει για μια μεγάλη μάγισσα τα μάγια να μου λύσει. Βλέπετε λοιπόν αυτό που λέει ο Τσιτσάνης στο τραγουδάκι το κλασικό. Είναι αρχαιότατη παράδοση από την Αίγυπτο με τις μαγείες εκεί που κάναν αυτοί τα μαγικά. Και βέβαια δεν μπορούσαν να γίνουν όποτε θέλανε αυτά τα μαγικά. Έπρεπε σε συγκεκριμένη φάση της σελήνης, παράδειγμα, γι' αυτό βλέπουμε εδώ πέρα τη σελήνη και τον ήλιο, συγκεκριμένες ημερομηνίες, ώρες και τα λοιπά, με συγκεκριμένα αυτό που λέμε μάντρα. Άμπρα κατάμπρα δηλαδή. Πώς λέμε τα ειδικά λόγια για να κάνουμε τα μάγια, είτε αυτό λέγεται λευκή είτε μαύρη μαγεία, θέλει ειδικά λόγια. Αυτά λοιπόν τα λόγια στην Αιγυπτιακή ορολογία συνδεόντουσαν και με τα ιερογλυφικά και να πω ότι ο Ερμής ο Τρισμέγιστος θεωρείται από πολλούς εφευρέτης γραμμάτων, αλφαβήτου, ιερογλυφικών, γεωμετρίας, μαθηματικών, αστρονομίας. Ήτανε πάρα πολύ μεγάλος νους, όντως. Και αυτά τα ιερογλυφικά αντιστοιχούσαν σε φράσεις ή λέξεις αιγυπτιακές. Και όταν δεν επιδέχονταν μετάφραση. Μετάφραση. Που δεν επιδέχονταν μετάφραση. Που δεν επιδέχονταν μετάφραση, ναι, ακριβώς. Δεν επιδέχονταν αυτά μετάφραση, γιατί είναι σαν να σου λέω εγώ τώρα μία βασκανία, ένα ξεμάτιασμα, όπως μου είπε η γιαγιά μου, θα σου δώσω, λέει, γραμμένο αυτό, το ξεμάτιασμα, μόνο αυτά τα λόγια θα λες για το ξεμάτιασμα, και αν αλλάξεις ένα δεν πιάνει, ή αν το μεταφράσει, δεν μπορώ εγώ να μεταφράσω το ξεμάτιασμα στα αγγλικά να το δω στον Άγγλο. Δεν πιάνει αυτό. Θέλει να δονηθεί ο εθέρας με τέτοιο τρόπο που να πιάσει αυτή η ενέργεια τη συγκεκριμένη φάση για να κάνει τη μαγεία. Τι εννοώ. Τα πάντα τα κυβερνάει ο λόγος. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς το Θεό, που το λένε και οι χριστιανοί. Τα πάντα είναι λόγος, ο μονογενής Υιός και λόγος του Θεού. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ο λόγος, δηλαδή, όπως λέμε και στην ελληνική παράδοση, κινητοποιεί την ύλη. Η ύλη είναι άπειος, δεν έχει ποιότητα. Το νερό είναι καλό ή κακό? Είναι καλό όταν το πίνουμε, είναι κακό στην πλημμύρα όμως. Το ίδιο και το πυρ. Το πυρ στο ηφαίστειο δεν είναι και τόσο καλό, ενώ να βγούμε στον ήλιο να λιαστούμε είναι καλό. Άρα, επομένως, η ύλη δεν έχει ποιότητα, έχει μία, ο λόγος της δίνει, διευθετεί την ύλη. Όταν εγώ λοιπόν έχω μία σκεπτομορφή εδώ και έχω ένα κουκλάκι εδώ πέρα από πυλό, από πλαστελίνες, δεν ξέρω τι στο καλό κάνουν αυτοί, και λέω εγώ με τα λόγια πάνε και κάνω το αυτό και το τρυπάω το κουκλάκι, αυτό είναι μία ύλη που χρησιμοποιείται, αλλά ο λόγος αποτυπώνει, αφήνει το αποτύπωμα σε αυτή την ύλη και πιάνει μαγεία. Αυτά λοιπόν τα λόγια τα συγκεκριμένα μπορούσαν μόνο με αιγυπτιακό τρόπο να τα πούνε, δεν μεταφραζόντουσαν. Αυτό είναι και το ζουμί που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας για να καταλάβουμε αυτό που παρερμήνευσε αυτός ο κύριος που άκουσα για την ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, κρατάμε ωστόσο εδώ ότι ένα μεγάλο τμήμα των ερμητικών κειμένων ασχολούνται με μαγεία, αστρονομία και αποκρυφισμό. Αυτό το πράγμα τώρα το μεταφράσανε στα ελληνικά, αλλά μας χάθηκε η μετάφραση των Πτολεμαίων και μετά βρέθηκαν κάπως μέσα στο Μεσαίον αυτά τα κείμενα και κάποιος Μαρσίλιο Φιτσίνο το 1471 στην Αναγέννηση μέσα τα μεταφράζει στα λατινικά και τα βρίσκει αυτά κάποιος Τζον Ντι, ο οποίος είναι πολύ μεγάλη μορφή, από τον Τζον Ντι έγινε μεγαθύριο η Αγγλία, που πήγε και τα έδωσε αυτά στη Βασίλισσα της Αγγλίας για διάφορες μαγείες. Στην ίδια χρονολογία, δηλαδή στα 1400 ήταν αρκετά αργότερα. Αρκετά αργότερα, δηλαδή με το 1471 είναι ο Μαρσίλιο Φιτσίνο, λίγο μετά είναι ο Τζον Ντι, εκείνη την περίοδο, 1500, εκεί πέρα παίζει ο Τζον Ντι. Και από εκεί βγαίνει η κοσμοκρατορία η Αγγλία, από εκεί και πέρα. Κάτι γίνεται λοιπόν εδώ. Άρα αυτοί με αυτά τα λόγια ερχόντουσαν σε επαφή με δαιμονικές δυνάμεις. Και μάλιστα χρησιμοποιούσαν αυτές τις δαιμονικές δυνάμεις για το όπως θέλαν αυτοί. Αυτά όλα είναι μέσα στα ερμητικά κείμενα.
πέρα από το φιλοσοφικό τους κομμάτι, έχουν και ένα τέτοιο. Και υπήρχε και ο πρακτικός, όπως σας λέω εδώ, ερμητισμός, που σημαίνει ότι η ιατρική, η βοτανολογία και η ορυκτολογία χρησιμοποιούσαν αυτές τις γνώσεις, όπως σας είπα, θέλει συγκεκριμένη μέρα, συγκεκριμένη φάση σελήνης, να πεις αυτά τα λόγια για να ενδυναμώσεις το βότανο το οποίο θα κόψεις για να κάνεις τη θεραπεία σου, το θεραπευτικό. Είχε λοιπόν και μια θεραπευτική διάσταση όλο αυτό, το οποίο ενισχυόταν αυτή η θεραπευτική διάσταση με όλη αυτή τη γνώση που είχαν τα ερμητικά κείμενα. Πάμε να δούμε όμως τώρα στο προκείμενο τι έλεγε αυτό το απόσπασμα και πριν σας πω αυτό που έβγαλε αυτός ο τύπος για την ελληνική γλώσσα, θα πω ακριβώς αυτό που είναι πριν από αυτό το κείμενο για να μπούμε στο νόημα. Εδώ λοιπόν μιλάμε, έχουμε το 16ο λόγο, να πω ότι τα ερμητικά κείμενα είναι σε 17 λόγους, έτσι λέγονται, και παρουσιάζουν τον ερμή τον Τρισμέγιστο να μιλάει στον Τάτ, τον γιο του, ή παρουσιάζουν τον Ασκληπιό, που θεωρείται σαν μια άλλη μετενσάρκωση του ερμού του Τρισμεγίστου, να μιλάει με τον Άμωνα βασιλέα, όπως είναι το συγκεκριμένο. Ο λόγος αυτός λέγεται όρη Ασκληπιού προς Άμωνα βασιλέα και του λέει, κοίτα βασιλιά, θα σου δώσω εγώ τα ερμητικά κείμενα, γιατί η μαγεία αυτή είναι σημαντική, να τη γνωρίζεις, όμως να σου τονίσω ότι δεν πρέπει να μεταφραστούν αυτά. Και του λέει, των Ελλήνων ύστερων βουληθέντων την ημετέραν διάλεκτον εις την Ιδίαν με θερμινεύσε, δηλαδή όταν μετά θέλησαν οι Έλληνες να μεταφράσουν τη δικιά μας διάλεκτο στη δικιά τους, δηλαδή στα ελληνικά, μιλάει για εποχή Πτολεμαίων τώρα εδώ, οπερέστε των και γραμμένων με γη στη διαστροφήτε και ασάφεια. Αυτό έδινε ασάφεια και ήταν διαστρέβλωνε το νόημα, γιατί δεν μπορούσαν ακριβώς να αποτυπώσουν το μάντραμα αυτό της μαγείας στα ελληνικά, οπότε δεν έπιανε σαν να λέμε αυτό το πράγμα. Ο δε λόγος, τη πατρώα διαλέκτο ερμηνευόμενος, όταν όμως αυτά τα λόγια τα ερμηνεύσεις με την πατρώα διάλεκτο, δηλαδή στα Αιγυπτιακά, έχει σαφή των λόγων νουν. Δηλαδή, τι πάει να πει έχει σαφή των λόγων νουν. Μπορούμε να καταλάβουμε το νόημα αυτών των λόγων. Αλλά είναι στην Αιγυπτιακή διάλεκτο, γιατί εκεί πέρα απευθύνεται αυτό το πράγμα, όπως σας είπα προηγουμένως. Και γάρα αυτό το της φωνής ποιών, και γιατί αυτό η ποιότητα που έχουμε εμείς στη δικιά μας γλώσσα και η των Αιγυπτίων, εδώ χάνεται το κείμενο, ονομάτων εν εαυτή έχει την ενέργεια το λεγόμενο. Γιατί αυτή η φωνή, αυτή η διάλεκτος των Αιγυπτίων, αυτή έχει μέσα της τη δύναμη των λεγόμενων και την ενέργεια. Είναι όπως αυτό ακριβώς που σας είπα, δεν μπορώ το ξεμάτιασμα να το μεταφράσω γαλλικά, αγγλικά και να έχει την ίδια έννοια. Και του λέει γι' αυτό και συνεχίζει μετά, εδώ πέρα έχουμε και μια ωραία εικόνα του ερμού του δικού μας με το κηρύκιο κτλ. Και εδώ έχουμε πάλι από αναγέννηση την απεικόνηση του Θόθου, που είναι, ξέρετε, έχει αυτό το ότι ήταν κάπως διφυείς οι μορφές τους, δηλαδή είχαν κεφάλια ζώων και ανθρώπων σώματα, κλασικά αυτός είναι ο Θόθ λοιπόν, αριστερά, και ο αντίστοιχος Ερμής ο δικός μας, Mercury στα λατινικά, είναι δεξιά, δηλαδή είναι αυτή η συγκριτιστική κατάσταση που αντιστοιχούμε τον ένα στον άλλο. Ακριβώς μετά από αυτό που λέει στο βασιλιά τώρα ο Ασκληπιός, του λέει «Τον λόγον διατήρησον ανερμήνευτον», τον συμβουλεύει να μην μεταφράσει στα ελληνικά, γιατί αυτοί οι ελληνικά μιλάγαν τότε και του λέει, αυτά είναι που θα σου δώσω, είναι στα αιγυπτιακά, δεν μπορεί, θα χάσουν τη δύναμή τους άμα τα μεταφράσεις. Και πάμε τώρα στο βαρύ πυροβολικό. Αυτό δηλαδή που παρερμήνευσε αυτός ο τύπος. Έλληνες γάρο βασιλεύ, λόγους έχουσι και νους αποδείξεων ενεργητικούς. Παίρνει λοιπόν αυτό εδώ πέρα το κίτρινο και λέει, κοιτάξτε λέει, τα λόγια λέει των Ελλήνων είναι κενά αποδείξεων ενεργητικού, δεν στην πράξη λέει δεν έχουν καμία ενέργεια. Έτσι το ερμηνεύει αυτός. Αυτό όμως τι λέει εδώ. Τα λόγια των Ελλήνων, δηλαδή οι λέξεις ελληνικές που θα χρησιμοποιήσω για να μεταφράσω αυτά, τα μαγικά, αυτά που κάνουμε για τη μαγεία, δεν μπορεί να αποδεικνύεται ότι στην πράξη δεν έχουν καμία ενέργεια.
δεν πιάνουν αυτά τα μαγικά μάντρα όταν τα πεις στα ελληνικά. Αυτό εννοεί εδώ ο Ασκληπιός. Και αυτή στην Ελλήνων φιλοσοφία, και η φιλοσοφία των Ελλήνων είναι αυτή, λόγων ψόφος. Το παίρνει λοιπόν αυτός και λέει λόγω, ψόφος είναι ο μεγάλος ήχος της σύγκρουσης. Αυτό που λέμε μπαμ, που όταν συγκρούονται δύο αντικείμενα, αυτό το μπαμ που ακούγεται λέγεται ψόφος, κρότος. Και λέει τώρα, α, εδώ πέρα λέει, το μεταφράζει θόρυβος, τα λόγια των Ελλήνων στη φιλοσοφία μόνο θόρυβο κάνουν, ουσία δεν έχουν, λέει αυτός. Αυτό εδώ θέλει να πει ότι οι Έλληνες στη φιλοσοφία τους χρησιμοποιούν βαρύγδουπες ίσως λέξεις, με πολύ νόημα, που κάνουν μπαμ. Δηλαδή όταν λέει ο άλλος, ο Αριστοτέλης, εντελέχεια, είναι μία λέξη, ειδικός όρος του Αριστοτέλη που κρύβει μέσα όλη την πορεία της ενσάρκωσης και το τι παίζει στην ψυχή. Με μία λέξη, μπαμ, εντελέχεια. Αυτός είναι λόγον ψόφος. Κάνει θόρυβο, κάνει μπαμ αυτή η λέξη. Στον Ελλήνων τη φιλοσοφία λοιπόν χρησιμοποιούν λόγια που είναι βαρισίμαντα. Αυτό είναι λόγον ψόφος. Ενώ εμείς δεν θέλουμε να μας πει η φιλοσοφία τι εννοούμε. Θέλουμε να πιάσει μαγεία. Και γι' αυτό δεν θέλουμε. Και το λέει και παρακάτω. Εμείς δε ουλόγης χρώμεθα. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε λόγους, γιατί η λέξη λόγος έχει μέσα και τη λογική. Επομένως, όταν μιλάμε για ελληνική φιλοσοφία, βασίζεται στον λόγο. Και λόγος είναι και η λογική και ο λόγος. Να έχει αυτή τη μαγική διτότητα η λέξη. Επομένως, όλη η ελληνική φιλοσοφία με λογική αποδεικνύει πράγματα. Δεν λέει μαγιολίκια, καταλάβατε, όπως είναι στην Αίγυπτο, ότι θα έχουμε το μάτραμ, το οποίο μπορεί να είναι και μία φράση που να μην σημαίνει κάτι αναγκαστικά στην αιγυπτιακή γλώσσα. Να είναι, ας πούμε, όπως λέμε, άμπρα κατάμπρα. Δεν σημαίνει κάτι το άμπρα κατάμπρα. Ούτε στα αγγλικά, ούτε πουθενά. Άρα και αυτοί μπορεί να έχουν κάποια μάντρα, τα οποία δεν σημαίνουν, αλλά έχουν αυτή την ενέργεια πάνω σε αυτό που θέλουν να κάνουν. Και γι' αυτό λέει, εμείς λέει, εμείς, ουλόγης χρώμεθα, δεν χρησιμοποιούμε λόγους, αλλά φωνές μεστές των έργων. Φωνές. Άρα έχουμε κάποια εκφορά λόγου, όχι αναγκαστικά λέξη ή κάποια φράση στα αιγυπτιακά, αλλά αυτό που λέω, να λέω μπραμ, ντουμ, ξέρω εγώ τι θα λέγανε, να είναι αυτή η φωνή, φωνή λέει, δεν λέει λόγο, μεστή έργων. Δηλαδή να το βλέπω στην πράξη ότι έχει, ότι αυτό κάνει τη μαγεία. Επομένως αυτό δεν υποτιμάει, αγαπητέ μου άνθρωπε, εσύ όπου μ' ακούς, γιατί δεν θέλω να αναφερθώ, δεν θέλω. Γιατί θα νομίζουν ότι είμαι κακός διακείμενη. Μπορεί να το έχει παρερμηνεύσει. Δεν χαρακτηρίζω αυτόν τον άνθρωπο τι έκανε. Αλλά οποιοσδήποτε, και αυτό θέλω να πω στους ακροατές μας, πάει να μιλήσει για την ελληνική γλώσσα, να πλένει το στόμα του δύο φορές. Δεν είναι σε θέση κανένα ανθρώπινο να κρίνει αυτή τη θεϊκιά γλώσσα που μας έχει δοθεί από δαιμονικά όντα κάτω. Από θεία όντα μας έχει δοθεί αυτή η γλώσσα. Δεν μπορεί κανένα ανθρώπινο πνεύμα ή νους ή γλώσσα να φτάσει το μεγαλείο της ελληνικής διανόησης. Γι' αυτό όλες οι επιστήμες είναι από τα ελληνικά, γιατί δεν είναι από αιγυπτιακή γλώσσα όλες οι επιστήμες. Γιατί δεν είναι από τα αραβικά, γιατί δεν είναι από τα βετιανά ή δεν ξέρω τι, τα ινδικά. Και είναι όλες οι ορολογίες των επιστημών ελληνικά. Επομένως εδώ αυτή η ελληνική γλώσσα, να μην βιαζόμαστε να την υποτιμήσουμε επειδή παρερμηνεύουμε αυτά που λένε τα κείμενα. Με τίποτα τα αρχαία κείμενα δεν υποτιμούν την ελληνική γλώσσα, ούτε τα αιγυπτιακά. Ίσα-ίσα σας είπα την απόδειξη από τον Πλάτωνα και τον Τίμεο. Επομένως εδώ θα πρέπει ως κόρην οφθαλμού Έλληνες να τη διατηρήσουμε αυτή τη γλώσσα, να την τιμήσουμε, όχι γκρίκλεις και αηδίες. Αυτά τα πράγματα και ειδικά στα παιδιά μας δεν πρέπει να επιτρέπουμε την αλλίωση αυτού του θείου κατασκευάσματος νοητικού
που λέγεται ελληνική γλώσσα, την αλλίωσή της, είτε από παρερμηνευτές, είτε από ξεπίτιδες ανθρώπους που έχουν βάλει μέσα στους Έλληνες την τάση της ξενομανίας και βλέπεις τώρα παιδάκια και γράφουνε μηνύματα το ένα στο άλλο IDK, I don't know. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και δεν μπορούμε να σκεφτούμε και να μιλάμε ελληνικά. Η ελληνική γλώσσα όταν τη μιλάς είναι σαν να κάνεις γυμναστική στο μυαλό σου. Κυριολεκτικά. Πρέπει να κλείνεις ρήματα, ουσιαστικά, αρσενικά, θηλυκά, ουδέτερα, πτώσεις, πράγματα. Τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν τόσο αναλυτικά σε άλλες γλώσσες. Επομένως, πρέπει να την τιμάμε τη γλώσσα και να μην βιαζόμαστε. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Μπορεί πράγματι να το έχει παρερμηνεύσει ο άνθρωπος. Να λέει, κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα πώς μιλάνε οι Αιγύπτιοι για τους Έλληνες. Αλλά το αντίθετο συμβαίνει. Μαρία, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Φεύγω από τη συγκεκριμένη παρερμηνία. Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, το έχουμε συζητήσει και μαζί, η αρχαία ελληνική γραμματεία έχει δεχτεί και μεγάλο πόλεμο και πάρα πολλές παρερμηνίες. Πιστεύεις ότι στο βάθος, ο βασικός λόγος είναι η μη κατανόηση της ελληνικής γλώσσας, δηλαδή συγκεκριμένα όταν πάνε να αναλύσει ένας Γερμανός, ένας Άγγλος, ένας Ρώσος, ένας Κινέζος, την αρχαία ελληνική, το εμπόδιο στην κατανόηση είναι η γλώσσα. Οπότε αυτός πιστεύεις ότι είναι ο λόγος για να πάνε στην παρερμηνεία? Αυτός μπορεί να είναι ένας από τους λόγους όταν είναι καλοπροαίρετοι άνθρωποι και δεν το καταλαβαίνω, γιατί πώς θα μεταφράσεις τη λέξη νοητά και νοερά? Γιατί τα μεγάλα διανοήματα απαιτούν μια υψηλού επίπεδου γλώσσα. Γι' αυτό όλες οι επιστήμες είναι στα ελληνικά. Οπότε εκ των πραγμάτων, όταν εγώ στη γλώσσα μου δεν έχω τις αντίστοιχες λέξεις, όταν η ελληνική έχει 129 εκατομμύρια λήματα και λέξεις και η αγγλική έχει 450.000, ούτε μισό, πώς θα ερμηνεύσεις, πώς θα πεις τη λέξη, όπως σας είπα, νοητά και νοερά? Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το... Δεν υπάρχει να το πεις ακριβώς. Επομένως, ένας λόγος είναι αυτό, ότι όντως μπορεί να έχουν δυσκολία να καταλάβουν το βάθος του νοήματος και να το παρερμηνεύουν, αλλά ο βασικός λόγος, όπως είπανε και πολλοί, και ο Σίλερ νομίζω το έλεγε, ότι τα πάντα οι Έλληνες, παιδί μου, δεν αφήσανε τίποτα για μας, όλα οι Έλληνες τα έχουν βρει. Και δεν είναι μια ψωρό υπερηφάνεια που έχω εγώ για το λαό μου. Έτσι είναι στην πραγματικότητα. Ελάσισον φως. Ο πόλεμος φωτός και σκότους είναι ελάς με όλη την τυφωνική κατάσταση που επικρατεί, οπωσδήποτε και να λέγεται. Θεωρώ ότι η βασική αιτία δεν είναι η παρερμηνία, είναι ότι ζούμε ανάμεσα στο μίσος της Ανατολής και στο φθόνο της Δύσης. Όλα οι Έλληνες. Ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες? Απαρατάτε μας με τους Έλληνες, επιτέλους. Και γιατί όμως και μέσα στην Ελλάδα υπάρχει μια τάση πολλών ατόμων? Ναι, γιατί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και τόσο πολύ πνευματικά ενδιαφέροντα, έχουν αρνητικά συναισθήματα, δεν έχουν παλέψει με την ψυχή τους πολύ να καθαρθεί το συναισθημά τους. Αυτά τα άτομα εύκολα παρασύρονται από τις μάζες, από αυτό που σου πλασάρει κάθε φορά το σύστημα. Όταν λοιπόν απαξιεί το σύστημα τη γλώσσα σου και θέλει να την κάνει, να σας θυμίσω το μύθο της κοψονούρας αλεπούς. Κόπηκε η ουρά της και έβλεπε τις άλλες που έχουν μια ωραία ουρά και έλεγε, α, μόδα είναι να την κόβουμε την ουρά μας. Λοιπόν, μόδα είναι να απλοποιήσετε τη γλώσσα, εντάξει. Τι τις θέλετε, τις ψηλές, τις δασίες, τις περισπωμένες, τις βαρύες, τις... Τι πράγματα είναι αυτά? Δεν βλέπετε τις εξελιγμένες γλώσσες? Πώς είναι? Δεν έχουν τέτοια. Πότε να κόψετε κι εσείς, να τα κόψετε. Όταν όμως πήγανε στους Γάλλους να το πούν αυτό, που απαγορεύεται να έχεις ταμπέλα αν δεν είναι γαλλικά, έχεις πάει μέσα και καλά κάνουνε, και τους λένε σοβινιστές, καλά κάνουνε, γιατί υπερασπίζονται τη δικιά τους παράδοση,
Αφήστε κάτω, λέει, τα αξάντε εκεί και σερκομφλέξ, να μην σας πάρει και σας σηκώσει. Δεν επιτρέψανε με τίποτα να αλλοιωθεί η γλώσσα τους. Εμείς γιατί επιτρέψαμε? Γι' αυτό είναι η ξενομανία μας, είναι η δουλοπρέπειά μας. Αυτό θα σου έλεγα. Εγώ πιστεύω... Είναι τραγικό. Ότι όλο αυτό έχει ένα πολύ έντονο στοιχείο ραγιαδισμού. Ραγιαδισμού, ακριβώς, δουλοπρέπειας. Δουλοπρέπειας, όπου τον βλέπεις σε πολλά επίπεδα, στην καθημερινότητα, στη σκέψη, στα... Έτσι, έτσι. Γι' αυτό εγώ συμβουλή θα έκανα, θα έλεγα, σε όσους φίλους έχουν παιδιά, οποιασδήποτε ηλικίας, μαθητές να είναι, και από 4 χρονών γίνονται αυτά τα μαθήματα, υπάρχουν κέντρα στην Αθήνα εδώ που μπορούν να κάνουν μαθήματα αρχαίων ελληνικών μία ώρα τη βδομάδα, τόσο άνετα, χωρίς εργασίες στο σπίτι. Εγώ πήγαινα τα παιδιά μου, πήγαινα στην Ειρήνη τη Μαυροπούλου που είναι χρόνια πριν τώρα, που έχει κάνει διδακτορικό η κοπέλα πάνω στην αξία της ελληνικής γλώσσας και το πώς όταν διδάσκεται αυτή από πολύ μικρά, σε μικρά παιδιά, είναι κυριολεκτικά αυξάνει τις νοητικές τους ικανότητες πάρα πολύ. Εγώ θυμάμαι πήγαινα τα παιδιά μου όταν ο Άγγελος ήταν 5,5 χρονών και ο Γιώργος ο μεγάλος μου ήταν 8 και τα πήγαινα εκεί και παίξανε τα πιτσιρίκια που ήταν υπηαγωγείο θεατρικό κομμάτι ενός τετάρτου μόνο στα αρχαία ελληνικά. Ήτανε τόσο εύκολο να το μάθουν. Και φυσικά δεν το συζητάμε μετά ποιες ορθογραφίες και τι δηλαδή η εκφραστικότητά τους. Έχουμε χάσει τον πλούτο του λεξιλογίου μας. Δεν υπάρχει αυτό, αυτό που μιλάγαμε εμείς στο δημοτικό, το πόσες λέξεις ξέραμε, δεν έχει καμία σχέση το λύκειο τώρα, όχι το δημοτικό. Και είναι πολύ κρίμα να βλέπεις αυτή την κατάτια του Έλληνα. Και εγώ θα τους συμβούλευα να τα γράψουν σε αυτά τα μαθηματάκια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο Έλληνας τις ρίζες του, γιατί δεν είναι ανθρώπινη γλώσσα η ελληνική. Αυτό μπορεί να φαίνεται λιγάκι περίεργο, αλλά έχουν γίνει μελέτες που αποδεικνύουν ότι δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, οι ραψοδίες του Ομήρου να έχουν γραφτεί από ανθρώπινο νου και να έχουν τόσο τέλεια το μέτρο, την ετυμολογία, το κάθε γράμμα είναι και νότα, είναι και μουσική, είναι και απ' όλα. Οι λεξάριθμοι, άλλο αυτό το φοβερό. Μόνο η ελληνική γλώσσα έχει ετυμολογία και λεξαρίθμους. Δεν είναι, γιατί δεν είναι απλό κατασκεύασμα ανθρώπινου εγκεφάλου. Και έτσι λοιπόν, οι λεξάριθμοι, η κάθε λέξη χαρακτηρίζεται και από έναν αριθμό. Είναι μαθηματική δομή, μουσική δομή και ετυμολογική δομή και γραμματική δομή. Αυτά δεν υπάρχουν σε άλλες γλώσσες. Και είμαστε πολύ τυχεροί που μιλάμε αυτή τη γλώσσα τόσους αιώνες. Εγώ παίρνω στους μαθητές μου, ας πούμε, μια Οδύσσια, Μιλιάδα. Τι κάνετε στο σχολείο Οδύσσια? Ανοίξτε σε οποιαδήποτε σελίδα και βρέστε μου τώρα σε ένα τόσο κειμενάκι πόσες ελληνικές λέξεις λέμε σήμερα. Πατρίδα, θάλασσα, εγώ, καλός, θεός. Πάρα πολλά πράγματα. Έπειτα. Αφτάρ, after, εκεί το λένε οι Άγγλοι, δεν το λέμε εμείς. Αφτάρ είναι αμερική λέξη. Οπότε, λέω, κοιτάξτε εδώ, πέστε μου μια γλώσσα, παγκοσμίως τώρα, που να λέει ακριβώς ίδιες λέξεις με αυτές που έλεγε ένας Όμηρος αιώνες πριν. Ποια από την Αιγυπτιακή διάλεκτο σώζεται που τη μιλάνε σήμερα οι Αιγύπτιοι, να μου πούνε. Να μου πούνε μία γλώσσα. Γιατί σώθηκε αυτή η γλώσσα και τη μιλάμε σήμερα? Γιατί έχει θεία προστασία, επειδή είναι θεϊκή. Δεν είναι ανθρώπινη. Που να χτυπηθούν κάτω δεν θα την αλλοιώσουν την ελληνική γλώσσα. Όσο και να έχει ξεσηκωθεί το τηφωνικό να τη βάλει αυτή. Έτσι. Τη γλώσσα και τα μάτια μας. Εγώ αυτό θα πω. Και όσοι παρερμηνεύουν να το ξανασκέφτονται, γιατί θα υπάρχουν πάντα οι υπερασπιστές που θα τους βάζουν στη θέση τους. Σε ευχαριστώ, Μαρία. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή συνέχεια. Κάντε εγγραφή στα κανάλια μας και κοινοποίηση το βίντεο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.